Το σύμπαν ήταν πάντοτε το τελικό σύνορο της ανθρώπινης αναζήτησης. Σε ολόκληρη την ιστορία της, η ανθρωπότητα μελετούσε και προσπαθούσε να κατανοήσει τον κόσμο έξω από τα στενά όρια του πλανήτη μας. Σήμερα, η προσπάθεια αυτή έχει αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα. Γνωρίζουμε πια ότι ο ήλιος μας είναι ένα τυπικό αστέρι που δεν διαφέρει σημαντικά από τα άλλα άστρα του έναστρου ουρανού. Ανακαλύψαμε τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και μελετήσαμε τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτούς. Μελετήσαμε τους αστεροειδείς και τους κομήτες και διαπιστώσαμε τον σημαντικό τους ρόλο στην διαμόρφωση των πλανητών. Κατανοήσαμε τις βασικές αρχές του σχηματισμού, της ζωής και του θανάτου των άστρων. Ανακαλύψαμε χιλιάδες περίεργους εξωπλανήτες που περιφέρονται γύρω από άλλα άστρα. Μελετήσαμε τα σμήνη των άστρων. Ανακαλύψαμε πυκνά νέφη μεσοαστρικής σκόνης και αερίων, όπου γεννιούνται συνεχώς νέα άστρα. Καταφέραμε να περιγράψουμε το γιγάντιο συγκρότημα των άστρων στο οποίο ανήκουμε, τον γαλαξία μας. Διαπιστώσαμε ότι ο γαλαξίας μας δεν είναι μοναδικός στο σύμπαν και ότι υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια γαλαξίες. Ανακαλύψαμε επίσης ότι ο κόσμος των γαλαξιών είναι εξαιρετικά βίαιος και σε συνεχή κίνηση. Τέλος, διαπιστώσαμε ότι όλο το σύμπαν είναι σε συνεχή επιταχυνόμενη διαστολή και αναζητούμε με αγωνία τα αίτια της. Η αναζήτηση αυτή είναι ένα επικό ταξίδι προς τη γνώση που καταλύει τις δυσιδαιμονίες και οριοθετεί την ανθρώπινη ύπαρξη. Η πρόοδος στην κατανόηση του σύμπαντος κατέστη εφικτή χάρη στη χρήση ειδικών οργάνων που συλλέγουν το φως των ουράνιων αντικειμένων, των τηλεσκοπίων. Σήμερα διαθέτουμε γιγάντια τηλεσκόπια εγκατεστημένα στις πιο απομακρυσμένες βουνοκορφές του πλανήτη μας. Επιπρόσθετα, τις τελευταίες δεκαετίες διαθέτουμε και διαστημικά τηλεσκόπια έξω από την ατμόσφαιρα της Γης. Εκτός όμως από αυτά τα γιγάντια τηλεσκόπια, πολλά άλλα μικρότερα στα αστεροσκοπία όλου του κόσμου εξακολουθούν να συμβάλλουν σημαντικά στην επιστημονική έρευνα. Ιστορικά, η συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτή τη μεγάλη ανθρώπινη πνευματική περιπέτεια συντελείται στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Το Αστεροσκοπείο Αθηνών ιδρύθηκε το 1842 με δωρεά ενός μεγάλου βορειοϋπειρώτη εθνικού ευεργέτη, του βαρόνου Γεωργίου Σίνα. Στεγάστηκε στο λόφο των νυμφών απέναντι από την Ακρόπολη σε ένα περικαλές κτίριο που σχεδιάστηκε από τον Δανό αρχιτέκτονα Θεόφιλο Χάνσεν. Ο Σίνας εξόπλισε το νέο αστεροσκοπείο και με τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα, όπως το σημερινό τηλεσκόπιο Πλέσλ και το μεσημβρινό τηλεσκόπιο Στάρκε. Το Αστεροσκοπείο Αθηνών έγινε διεθνώς γνωστό κατά την περίοδο που ήταν διευθυντής του ο Γερμανός αστρονόμος Julius Schmidt. Ο Schmidt υπήρξε ένας από τους καλύτερους παρατηρητές του ουρανού, καθώς και των μετεωρολογικών και γεωλογικών φαινομένων. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν ο σχεδιασμός ενός από τους πληρέστερους οπτικούς χάρτες της Σελήνης παγκοσμίως. Τον Schmidt διαδέχτηκε ο καθηγητής Δημήτριος Αιγινίτης το 1891. Ο Αιγινίτης αναμόρφωσε το ίδρυμα ιδρύοντας σημαντική βιβλιοθήκη και εκδίδοντας 12 τόμους με τις επιστημονικές εργασίες του αστεροσκοπείου. Παράλληλα, επέκτηνε και αναβάθμισε τις κτηριακές εγκαταστάσεις του ιδρύματος και ίδρυσε μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία. Με δωρεά του Ανδρέου Συγκρού προμηθεύτηκε μεσημβρινό τηλεσκόπιο διαμέτρου 15 εκατοστών με το οποίο προσδιορίζονταν η ώρα της Ελλάδας μέχρι το 1964. Το 1902 εγκατέστησε το διαμέτρου 40 εκατοστών διοπτρικό τηλεσκόπιο Δημητρίου Δωρίδη στην Πνίκα. Το τηλεσκόπιο αυτό κατασκευάστηκε από τους διάσημους Γάλλους κατασκευαστές Ανρί και Κοτιέ. Το τηλεσκόπιο Δωρίδη υπήρξε το κύριο αστρονομικό όργανο του αστεροσκοπείου μέχρι το 1960. Ο διάδοχος του Αιγινίτη στο Αστρονομικό Ινστιτούτο, ο καθηγητής Σταύρος Πλακίδης, από τα μέσα της δεκαετίας του 1930 είχε φροντίσει να δημιουργήσει ένα μικρό αστρονομικό παρατηρητήριο στην Πεντέλη. Το αστεροσκοπείο Πεντέλης αναβαθμίζεται και επεκτείνεται σημαντικά λόγω της δωρεάς από το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ του ιστορικού διοπτρικού τηλεσκοπίου Νιόαλ. Όταν το τηλεσκόπιο αυτό κατασκευάστηκε το 1869, ήταν το μεγαλύτερο διοπτρικό τηλεσκόπιο του κόσμου. Το μήκος του είναι 9 μέτρα περίπου και η διάμετρος του αντικειμενικού αχρωματικού φακού 62,5 εκατοστά. Με το όργανο αυτό έγιναν σημαντικές έρευνες
ιδιαίτερα στην αστρική φασματοσκοπία. Το τηλεσκόπιο Newell εγκαθίσταται στο αστροσκοπείο της Πεντέλης το 1959 και αρχίζει τις αστρονομικές παρατηρήσεις. Το τηλεσκόπιο αυτό απετέλεσε το κύριο τηλεσκόπιο των Ελλήνων αστρονόμων για δύο περίπου δεκαετίες. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως για την παρατήρηση των μεγάλων πλανητών και των μεταβλητών αστέρων. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980, το τηλεσκόπιο Newell παροπλίζεται λόγω της επέκτασης του αστικού ιστού της πρωτεύουσας και της απόκτησης νέων και πιο σύγχρονων τηλεσκοπίων από το αστεροσκοπείο. Όμως το 1995 το τηλεσκόπιο ανακαινίζεται και οι χώροι του μετατρέπονται σε κέντρο υποδοχής σχολείων και κοινού, δίνοντας έτσι ξανά ζωή σε αυτό το ιστορικό επιστημονικό όργανο. Από τότε και μέχρι σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες ταξιδεύουν στο αχανές σύμπαν με όχημα ένα ιστορικό τηλεσκόπιο ηλικίας 1,5 αιώνα. Το 1970, ο τότε διευθυντής του Αστρονομικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δημήτριος Κοτσάκης, προέβη στην αγορά ενός νέου τηλεσκοπίου. Επρόκειτο για ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο τύπου Κάσεγκρεν με εστία κουντέ διαμέτρου 1 μέτρου και 23 εκατοστών. Ο κατασκευαστής ήταν ο ιστορικός αγγλικός οίκος Γκραμ Πάρσονς, ο οποίος ανέλαβε την κατασκευή τόσο του τηλεσκοπίου όσο και του θόλου του. Ως καταλληλότερη τοποθεσία για την εγκατάσταση του νέου τηλεσκοπίου προκρίθηκε μια περιοχή της Πελοποννήσου 20 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Κιάτου, κοντά στο χωριό Κρυονέρι. Πράγματι, το 1975 το τηλεσκόπιο εγκαθίσταται στο αστροσκοπείο Κρυονερίου Κορινθίας και αρχίζει τη λειτουργία του. Το τηλεσκόπιο αυτό κάλυψε πολλές από τις ανάγκες Ελλήνων και ξένων αστρονόμων που παρατηρούσαν άστρα, αστρικά σμήνη, νεφελώματα και γαλαξίες. Η πάροδος όμως του χρόνου έφθυρε τα ηλεκτρομηχανικά τμήματά του, επηρεάζοντας τη λειτουργικότητά του. Όμως το 2015, ένα πρόγραμμα συνεργασίας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία αναβάθμισε τεχνολογικά το όργανο αυτό, εξασφαλίζοντας έτσι και την λειτουργία του στο απότερο μέλλον. Το τηλεσκόπιο αυτό είναι το κύριο όργανο του προγράμματος Νελιώτα, το οποίο είναι μια δραστηριότητα που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία το 2015. Στόχος του είναι να προσδιορίσει την κατανομή και τη συχνότητα των μικρών παραγήινων αντικειμένων, παρακολουθώντας λάμψεις προσκρούσεων στην επιφάνεια της Σελήνης. Επίσης, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, το αστεροσκοπείο στο Κρυονέρι Κορινθίας άρχισε να δέχεται το ευρύ κοινό. Έκτοτε, αρκετές χιλιάδες επισκέπτηκαν τις εγκαταστάσεις του
και ξεναγήθηκαν από το προσωπικό του αστεροσκοπείου στα πλαίσια διαφόρων εκδηλώσεων. Τέλος, το πιο σύγχρονο τηλεσκόπιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών είναι το τηλεσκόπιο Αρίσταχος. Το τηλεσκόπιο Αρίσταχος έχει διάμετρο 2,3 μέτρων και κατασκευάστηκε από τη γερμανική εταιρεία Carl Zeiss. Είναι εγκατεστημένο σε υψόμετρο 2.340 μέτρων στο όρος Χελμός της Πελοποννήσου. Εγκαινιάστηκε το καλοκαίρι του 2007. Οι εγκαταστάσεις στο αστεροσκόπιο Χελμού περιλαμβάνουν το κτίριο του Θόλου που φιλοξενεί το τηλεσκόπιο, το κτίριο ελέγχου του τηλεσκοπίου και τον ξενώνα. Το τηλεσκόπιο Αρίσταχος είναι ενταγμένο στο δίκτυο όπτικων και στο πρόγραμμα TNA στη διάθεση της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας. Παράλληλα, συμμετέχει στο πρόγραμμα Opticon RadioNet Pilot. Η αστρονομία ως επιστήμη γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα. Αστρονόμοι όπως ο Αρίσταχος, ο Εύδοξος, ο Ύπαρχος και ο Πτολεμαίος θα είναι για πάντα στο πάνθεον της επιστήμης. Για 180 χρόνια, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών είναι τα μάτια της Ελλάδος στο σύμπαν και προσφέρει στην επιστημονική έρευνα, την εκπαίδευση και τη διάδοση της επιστήμης, ατενίζοντας το μέλλον με αισιοδοξία.